Ξεκίνησε. Καλησπέρα φίλοι μου. 14/5/2019. Σας καλωσορίζω και αυτό το live και όπως πάντα θα περιμένουμε τους φίλους μας να μπουν μέσα. Περιμένουμε λίγο να μπουν μέσα οι φίλοι μας. Θα ξεκινήσω εγώ να κάνω τον πρόλογο. Και θα χαρώ πολύ να μου γράψετε τις ερωτήσεις σας από κάτω για να μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες. Ωραία. Θα περιμένω απάντηση να δω αν ακούγομαι καλά. Okay. Ωραία. Μου βάζεις λίγο νερό, σε παρακαλώ. Βάζεις λίγο νερό. Ωραία, περιμένουμε λίγο ακόμα. Καταρχήν λίγο καθυστερημένα, αλλά τα χρόνια πολλά μου για το Πάσχα που πέρασε, αυτή την εσωτερική εργασία που κάναμε οι περισσότεροι και την εσωτερική ανάσταση που σημαίνει ξανά στέκομαι σε μια καινούρια στάση διαφορετική. Έτσι, με την αφύπνιση σαν τον ήλιο να ξεκινάει την άνοδο. Οπότε η δική μας συνειδητότητα, το δικό μας φως θα αρχίσει να βγαίνει, θα λέγαμε, ξανά στην επιφάνεια για να μπορούμε να φύγουμε από τα βάθη των σκοταδιών τα οποία βιώσαμε για να πάρουμε και αυτή τη γνώση. Και μέσω των αντιθέτων να μπορέσουμε να εκφράσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι συνειδητότητας όταν φωτιζόμαστε και μέσα από τα σκοτάδια μας να μπορούμε τι άλλο να κάνουμε παρά να εκτιμήσουμε το φως. Περιμένω να μπουν και οι υπόλοιποι φίλοι μου. Σήμερα λέω να σας μιλήσω για δύο πραγματάκια. Το ένα θα είναι λίγο πιο πρακτικό λόγω των καταστάσεων και των εκλογών, οι οποίες εκλογές τώρα θα γίνουν σε λίγο καιρό και όλοι μας θα πρέπει να ρωτηθούμε ορισμένα πράγματα. Και το δεύτερο, με αυτό που θα ξεκινήσω δηλαδή, είναι για τους τρεις τύπους, θα λέγαμε, συνειδητότητας που εκφράζονται μέσα από τρεις αρετές. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά σε όλους σας. Να ξέρετε φίλοι μου ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί από το κινητό το οποίο κάνω τη ζωντανή μετάδοση βγαίνουν μικρά κουτάκια αυτά που γράφετε. Έτσι, οπότε μέσα από την οθόνη μετά και από τα μηνύματα. Εδώ σήμερα μου στέλνει η Βασιλική, βοηθάει και μου στέλνει τις ερωτήσεις σας. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε και σήμερα σε αυτό το live, αυτό το πρόλογο που κάνω και πιάνω ένα θέμα το οποίο λέγεται η υπομονή. Θέλω να καταλάβετε φίλοι μου ότι η υπομονή είναι μια αρετή η οποία μας τοποθετεί σε μια διάσταση η οποία είναι εκτός του χώρου και του χρόνου. Το νόημα της υπομονής είναι βαθύ διότι αν στην πραγματικότητα κάνουμε τη σωστή υπομονή που έρχεται από την κατανόηση, που έρχεται επειδή υπερπηδάμε το τώρα και φτάνουμε στο τέλος, στο σκοπό και έτσι ενώνουμε το τώρα μας με τον σκοπό, είναι σαν να βγαίνουμε έξω από το χωροχρόνο. Η έννοια της υπομονής μας κάνει να μπαίνουμε στη διάσταση εκείνη που ενώνουμε τη στιγμή που ζούμε της διαδικασίας με το αποτέλεσμα, με τον στόχο. Και είναι σαν να βιώνουμε εκείνη την ώρα ακριβώς ότι ερχόμαστε πιο κοντά στο στόχο κάνοντας την υπομονή τη σωστή. Γιατί λέω τη σωστή υπομονή? Γιατί υπάρχει και η δήθεν υπομονή που απλά μένουμε κάτω από μια κατάσταση χωρίς να ξέρουμε τον λόγο, το σκοπό. Αυτή η υπομονή είναι η αρνητική όψη της, η οποία βγαίνει από ένα φόβο, θα λέγαμε, ή από μια αίσθηση κατωτερότητας ή, όπως λέμε γενικά, από εκείνη την κατάσταση που λησμονούμε τον εαυτό μας. Όλοι οι άνθρωποι, όταν φοβούνται, γιατί αρχίζουν και προβάλλει, θα λέγαμε, ο εαυτός τους από το τρίτο μάτι, πράγματα
τα οποία είναι συνδεδεμένα με το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο τσάκρα μας, τα κάτω διαφραγματικά δηλαδή. Το τρίτο μάτι προβάλλει τους φόβους του ενστίκτου ή τις ιδιότητες του ενστίκτου, τις ιδιότητες του μαγνητισμού του συναισθήματος και της συγκίνησης και τις ιδιότητες, θα λέγαμε, του εγώ μας λόγω των πεποιθήσεων που έχουμε. Όταν όμως εμείς, φίλοι μου, μπορέσουμε και καθαρίσουμε τα κάτω διαφραγματικά τσάκρα και αρχίζουμε και ανεβαίνουμε στο τσάκρα, θα λέγαμε, της καρδιάς, έτσι, το θυμικό, θα λέγαμε, τσάκρα, αρχίζουμε και βλέπουμε κάτω από μια ουδετερότητα διαφορετικά, θα λέγαμε, τα πράγματα. Και αυτό κάνει το τρίτο μάτι μας να αρχίσει να προβάλλει διαφορετικές καταστάσεις από ό,τι πρόβαλε η μηχανική φαντασία μας προηγουμένως. Σας λέω αυτό το πράγμα διότι τώρα θέλω να σας πω ότι η υπομονή, αφού μας κάνει και βγαίνουμε έξω από το χωροχρόνο, μπορούμε να μπούμε σε εκείνη την κατάσταση να την εφαρμόζουμε σαν ένα κύκλο στη ζωή μας, τον οποίο τον βλέπουμε. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να δει τον μεγάλο κύκλο, δεν μπορεί να κάνει και υπομονή. Του φαίνεται χωρίς σκοπό, άσκοπο να υπομένει κάτω μια κατάσταση και να βάζει τον εαυτό του, θα λέγαμε, να τον οριοθετεί. Είναι γιατί δεν βλέπει, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, το δώρο το οποίο παίρνει ασκώντας την υπομονή. Στα Ευαγγέλια λένε στην υπομονή θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Και αυτό το πράγμα τώρα σας εξηγώ. Η αρετή λοιπόν της υπομονής μας κάνει, όταν την εφαρμόζουμε σωστά, να βγαίνουμε έξω από τον χωροχρόνο. Να μπαίνουμε σε άλλη διάσταση λοιπόν και να βλέπουμε τον κύκλο κλεισμένο. Ένα παράδειγμα είναι όταν εμείς κάνουμε υπομονή στα παιδιά, διότι εκείνη την ώρα βλέπουμε τον κύκλο, τον οποίο καταλαβαίνουμε ότι το παιδί εκείνη την ώρα θα έρθει η ώρα και θα μεγαλώσει και θα καταλάβει αυτά τα πράγματα και αυτή τη στάση μας. Οπότε δεν χρειάζεται να περιμένουμε εμείς να μας συμφωνήσει με αυτά τα πράγματα που λέμε, έτσι, και να μας κατανοήσει. Το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνουμε και στους συνανθρώπους μας. Μέσα από αυτή την ανθρώπινη, θα λέγαμε, κοινωνική υπομονή, είναι γιατί βλέπουμε τον κύκλο της ανθρωπότητας και σιγά σιγά ότι ακόμα είναι σε εμβριακή κατάσταση, σε ανώριμη κατάσταση, σε ελίθινη κατάσταση και έρχεται η ώρα σιγά σιγά λοιπόν να ξυπνήσει. Το δεύτερο πράγμα που έχω τώρα στο μυαλό μου να σας πω λοιπόν είναι η έννοια της αγαθότητας. Δεύτερο και σημαντικό πράγμα για την αφύπνιση και τη μύηση, πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει το αγαθό. Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος με το αγαθό σημαίνει χαζό. Γιατί όμως? Γιατί έχει την έλλειψη του νου. Κάτω από μία έννοια όμως. Η έλλειψη του νου δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έλλειψη των πρισμάτων των οποίων μας διαθλούνται όλη η πραγματική, θα λέγαμε, ενέργεια κάτω από τις διάφορες όψεις τις οποίες εμείς έχουμε ενεργοποιημένες όσο ξέρουμε και γνωρίζουμε τις συνδυσιακές μας καταστάσεις, τα νοητικά level, τα νοητικά επίπεδά μας. Το αγαθό λοιπόν τι είναι? Είναι εκείνο που δεν έχει αυτόν τον νου να μπαίνει κάτω από τα πρίσματα εγωισμού. Το αγαθό λοιπόν είναι το κέντρο στην πραγματικότητα. Αυτό το κέντρο είναι το αγαθό διότι από το κέντρο έχουμε ίση απόσταση προς όλη την περιφέρεια. Άρα το αγαθόν μέσα μας μπορεί να φαίνεται άλογο, όπως σας είχα πει όταν σας μίλαγα για τον δούριο ύπο, το οποίο το άλογο κατάφερε και σπάσε τα τείχη για να μπει μέσα στην τρία, στην ανώτερη τριάδα μέσα μας, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή λοιπόν θέλω να πω ότι το αγαθό είναι πάντοτε το κέντρο εκείνο που μας μιλάει πάντα από την ουδέτερη κατάσταση, χωρίς να κρίνει λόγω έλλειψης λοιπόν εαυτού, έλλειψης συνειδητοποίησης του εγώ λοιπόν. Το αγαθό λοιπόν, καθότι φαίνεται ότι δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, είναι μια κατάσταση που μπαίνουμε πάλι σε ένα αιώνιο, θα λέγαμε, τώρα. Αυτό το αιώνιο τώρα που μπαίνουμε είναι το κεντροσημείο πάντοτε που εμείς από εκείνη την πλευρά είμαστε τελείως παραδομένοι στη φυσική μας κατάσταση και στην παραδοχή και την αποδοχή του περιβάλλοντος και της ροής. Το αγαθό πάντοτε πηγαίνει ταυτόχρονα με τη ροή. Ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι το αγαθό είναι η στασιμότητα και όταν είμαστε στάσιμοι εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε τη ροή πραγματικά. Όταν εμείς όμως δεν είμαστε στάσιμοι και είμαστε στις συχνότητες του νου μας, της συνείδησής μας, είτε πιο υψηλές είτε πιο χαμηλές, την κίνηση μεν μπορούμε να την καταλάβουμε, αλλά όχι στην πραγματική της ταχύτητα.
Κάτω από την ταχύτητα που εμείς κουνιόμαστε, κάτω από την ταχύτητα αυτή βλέπουμε και τις κινήσεις όλων των πραγμάτων. Όπως καταλαβαίνετε όλοι και η επιστήμη, αναλόγως στη συχνότητα που δονείται η συνείδησή μας, μας επιτρέπει να βλέπουμε ορισμένα φάσματα των συχνοτήτων που υπάρχουν στην πραγματικότητά μας και το λέμε περιβάλλον. Όποια, και το λέμε γεγονότα επίσης και, το λέμε, και τα λέμε αίσθηση επίσης, αντίληψη. Όταν όμως μερικά πάνε πιο γρήγορα ή πιο αργά από την αντιληπτικότητά μας, τότε είναι σαν να μην υπάρχουν. Μπορεί να μας επηρεάζουν στο υποσυνείδητο, δηλαδή στα κομμάτια εκείνα μας που λειτουργούν κατά από την ίδια ταχύτητα. Όμως το συνειδητό κομμάτι αντίληψής μας για μας φαίνονται αόρατα. Έτσι λοιπόν πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη σχέση μας με το άλλο φύλο, στη σχέση μας με την ανθρωπότητα, στη σχέση μας με το σύμπαν, στη σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό. Πολλές σχέσεις λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτικές κατά το πόσο μας επηρεάζουν από εμάς. Και έτσι εμείς είμαστε σε μια λύθη θα λέγαμε το τι στην πραγματικότητα συμβαίνει μέσα μας. Όσο εμείς λοιπόν ανεβάζουμε ταχύτητα ή διευρύνουμε το εύρος κάνοντας ένα διαλογισμό για να πέσει η ταχύτητα ή εφαρμόζοντας θα λέγαμε μια επιτάχυση της εγρήγορσης για να μεγαλώνει η ταχύτητα, ανοίγουμε το φάσμα αντίληψής μας και έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε. Το αγαθό λοιπόν το πράο έρχεται κάθε φορά που αφήνουμε τον εαυτό μας να είναι στο κεντροσημείο θα λέγαμε, στην καρδιά ή καλύτερα αν εμείς καταλάβουμε ότι ο εαυτός μας σε μορφή ενέργειας είναι ένα, θα λέγαμε, μια σβούρα, μια δίνη, θα λέγαμε ότι πάμε στο κέντρο. Αυτό λοιπόν το κεντροσημείο της αγαθότητας μπορούμε εμείς να το ζωγραφίσουμε, θα λέγαμε, στη φαντασία μας, σαν τον κύκλο με την τελεία στη μέση. Στη μέση, ακριβώς δηλαδή στο κέντρο, όπου κάθε ακτίνα θα είναι η ίδια και η απόσταση και κάθε σημείο της περιφέρειας θα έχει την ίδια απόσταση από το κέντρο μας. Τότε πραγματικά εκεί μπαίνουμε στην αντικειμενική κατάσταση, έξω δηλαδή από το εγώ μας, έξω από τον περιορισμό μας και μπαίνουμε στην αντικειμενική λογική, εκεί που κοιτάμε καθαρά το λευκό φως και όχι πρίσματά του. Η τρίτη θα λέγαμε αρετή που χρειάζεται μέσα μας να βγάλουμε ή να γεννήσουμε ή να ενεργοποιήσουμε ή να συνειδητοποιήσουμε θα λέγαμε, είναι η αρετή της, όπως σας έχω πει πολλές φορές, ταπεινότητας. Η ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη, φίλοι μου, μπορούμε να πούμε ότι είναι ο σταυρός. Ο σταυρός, ο ισόπλευρος όμως, ο σταυρός. Όχι ο σταυρός της Εκκλησίας. Ο σταυρός που δείχνει, θα λέγαμε, ακριβώς τι, σε τι ύψος και πλάτος είμαστε εμείς πραγματικά σε κάθε περίοδο, θα λέγαμε, της συνειδητότητας που έχουμε σχετικά με το όλον. Βλέπετε, η ταπεινοφροσύνη γεννάται όταν εμείς αντιλαμβανόμαστε τους μεγάλους κύκλους που ζούμε μέσα. Όταν εμείς δεν έχουμε συλλάβει τους τεράστιους κύκλους που ζούμε μέσα και την τεράστια πολυπλοκότητα αλλά και οργάνωση που έχει το σύμπαν, τότε εμείς θα νομίζουμε μέσα στο μικρό κόσμο που θα ζούμε ότι είμαστε τα πάντα εμείς για τον εαυτό μας. Το 50% εμείς για τον άλλον. Ένα 10% εμείς μέσα σε 10 άτομα. Και για ολόκληρη την ανθρωπότητα θα λέγαμε ένα από τα 7 δισεκατομμύρια. Όταν όμως αντιληφθούμε ότι στο αχανές σύμπαν δεν είμαστε πάνω ένας κόκκος άμμου, τότε αρχίζει και έρχεται μια άλλου είδους ταπεινότητα. Μια άλλου είδους ταπεινότητα σχετικά με το τι αντιλαμβανόμαστε σαν τους κύκλους ύπαρξης τους οποίους υπάρχουν. Αυτό το είδος λοιπόν ταπεινότητα δεν είναι η λέξη η οποία περισσότεροι έχουν το να σκύβουν το κεφάλι και να το παίζουν κάπως μαλθακοί ή κατώτεροι των περιστάσεων. Η ταπεινότητα 100% είναι μια συγκεκριμένη κατανόηση του επίπεδου του οποίου βρίσκομαι ως προς την, θα λέγαμε, ανάλογη, θα λέγαμε, συλλογικότητα την οποία εγώ συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί της. Θέλω να καταλάβετε ότι η έννοια λοιπόν της ταπεινότητας δεν είναι να δούμε μόνο στην πραγματικότητα όπως ακούγεται το πόσο μικροί είμαστε ή τα ελαττώματά μας, αλλά τα ίδια τα ελαττώματά μας όταν εμείς τα αντιλαμβανόμαστε και κάνουμε σωστή χρήση των δυνατοτήτων μας, αυτό καταλήγει να είναι μια δύναμη. Επομένως, η ταπεινότητα μπορεί να χαρακτηριστεί, θα λέγαμε γραφικά, μαζί με τον Σταυρό. Οπότε αυτές οι τρεις, θα λέγαμε, αρετές τις οποίες σας είπα, που πρέπει μέσα μας να τις εκδηλώσουμε για να μπορούμε λοιπόν να σχηματίσουμε τον κύκλο, το κεντροσημείο στο κέντρο και το Σταυρό που κάθε φορά λοιπόν θα δείχνει την απόσταση
και το πού είμαστε μέσα σε αυτόν τον κύκλο, για να ξέρουμε κάθε φορά, σε κάθε κύκλο, να βρίσκουμε το κέντρο μας και να ξέρουμε πόσο απέχουμε. Είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο να καταλαβαίνει πόσο απέχει. Γι' αυτό χρειάζεται να ξεκινήσουμε, θα λέγαμε, την υπομονή, να περάσουμε στην αγαθότητα και μετά να έρθει η έννοια της ταπεινοφροσύνης, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία συνειδητότητα για το κάθε φορά που είμαστε αναλόγως, θα λέγαμε, τη ζωή μας, αναλόγως την εσάρκωσή μας, αναλόγως το πεδίο δημιουργία μας, αναλόγως την δυνατότητα που έχουμε της δημιουργίας μας, για να ξέρουμε αν πραγματικά υπολειτουργούμε ή λειτουργούμε στο μέγιστο. Σίγουρα μέσα στα όρια τα οποία έχει διαλέξει η ψυχή μας να παίζουμε αυτούς τους ρόλους, δεν μπορούμε να τα υπερβούμε παρά σε συγκεκριμένες μοναδικές στιγμές, οπότε είναι σαν να αλλάζουμε ένα ψυχικό θέμα, το οποίο τις περισσότερες φορές για τους ανθρώπους γίνεται μετά τον θάνατο σε μια άλλη εσάρκωση. Και όχι τόσο μεγάλες αλλαγές. Συνήθως παίζουν τις ίδιες εσαρκώσεις. Μάλλον παίζουν με διαφορετικά σενάρια τα ίδια μαθήματα. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, φίλοι μου, καθότι χρειάζεται αυτά τα πράγματα να τα εκδηλώσουμε για να αλλάξει πραγματικά ο τρόπος που λειτουργούμε και να ξέρουμε στην πραγματικότητα να μην υπολειτουργούμε, παρά να λειτουργούμε στη μέγιστη κατάσταση την οποία έχουμε φτιαχτεί. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αν εμείς, αν ο Θεός, αν το συλλογικό, αν η ψυχή μας, αν οποιοδήποτε εσείς δείτε, η ιερή σχέση, η ιερή συμφωνία την οποία έχουμε κάνει, είτε επιστημονικά θα λέγαμε λόγω συγχρονισμού, είτε το πάρουμε έτσι ότι εμείς το έχουμε διαλέξει, γιατί έχουμε έναν εαυτό που μπορεί να διαλέξει. Έχουμε συμφωνήσει να παίξουμε συγκεκριμένο παιχνίδι, που αυτό το παιχνίδι μας δίνει δυνατότητες, τότε κοιτάξτε πόσο αυτοκτονικό είναι εμείς να μην χρησιμοποιούμε τα ίδια μας τα όπλα. Είναι τελείως αυτοκτονικό, λοιπόν, να μην ξέρουμε τις δυνατότητες που έχει ο εαυτός μας σε αυτή την εκδήλωση που έχουμε, σε αυτή την εσάρκωση. Όταν όμως εμείς θυμηθούμε ή δούμε ή αναγνωρίσουμε, θα λέγαμε, την δύναμή μας, τότε καταλαβαίνουμε πόσο εμείς έχουμε αφήσει τον εαυτό μας να υπολειτουργεί. Και αυτό βεβαίως έρχεται να μας το δείξει, έτσι, η πραγματικότητα πολλές φορές, καθώς έρχεται να μας προβάλλει, θα λέγαμε, στην εσάρκωσή μας σενάρια για να μας βάλει σε εκείνη την κατάσταση να μπορούμε να χειριστούμε ορισμένα σενάρια που πριν νομίζαμε ότι δεν μπορούσαμε να τα χειριστούμε. Βλέπετε, ο ανώτερος εαυτός μας, επειδή είναι εκείνος ο σερβερ στην πραγματικότητα, ο σκηνοθέτης που μαζί με τους άλλους σερβερ όλων των ανώτερων εαυτών, τα λέγαμε των ανθρώπων, λειτουργεί και συγχρονίζεται ώστε να έρθουμε σε επαφή και εμείς εδώ να παίξουμε, θα λέγαμε, το σενάριο. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα, η ταπεινοφροσύνη την οποία πρέπει να έχουμε, είναι εκείνη η οποία πρέπει να λέμε για τον εαυτό μας, όχι ότι είναι παραπάνω από τις δυνάμεις του, αλλά θα λέγαμε, μην κάνουμε και το ίδιο λάθος, να λέμε ότι είμαστε παρακάτω από τις δυνάμεις μας. Ο κίνδυνος της ταπεινοφροσύνης για τους ανθρώπους και την εκτελούν συνέχεια ως προς το κατώτερο κομμάτι τους, που φτάνει να γίνεται μια υπέρμετρη κατωτερότητα, ενός κατωτερότητας, είναι ο φόβος μην περάσουν στην υπερηφάνεια. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι και τα δύο πράγματα μπορεί πριν να τα είχαμε υπερηφάνεια και να μην είμαστε υπερήφανοι, να είμαστε, μην είμαστε αλαζόνες, να είμαστε ταπεινοί. Όμως και από την άλλη, και η ίδια η ταπεινοφροσύνη πρέπει να προσέχουμε, να ξέρουμε από πού προέρχεται, αν είναι ειλικρινής ή αν έρχεται από ένα εγώ ψευτοπνευματικό, το οποίο θέλει να δείχνει μια ταπεινοφροσύνη απέναντι, θα λέγαμε, ακόμα και στον ίδιο μας τον εαυτό. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό μας αυτό που περισσότεροι μπορεί να ξέρετε σχετικά με την ιστορία, θα λέγαμε, του Σοκράτη, που συνάντησε έναν άλλον Έλληνα εκεί πέρα που περπάταγε και ο άλλος, θέλοντας να δείξει ότι ήταν λιτός και ταπεινός, είχε φόραγε σχισμένα ενδύματα, γεμάτο τρύπες. Και του φώναξε λοιπόν ο Σοκράτης ότι η ματαιοδοξία του φαίνεται μέσα από τις τρύπες των ρούχων που φόραγε. Λοιπόν, προχωρώντας και ερχόμενος τώρα σε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή την εποχή με τις εκλογές και τα υπόλοιπα, θέλω να σας δώσω, επειδή το έκανα και σε ένα μάθημα σήμερα, σε μια αγαπητή φίλη που έχει διαλέξει να παίξει το ρόλο να κατέβει υποψήφια και να ασχοληθεί. Δεν θα πω βέβαια ποιο είναι, ποια είναι, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Μιλήσαμε σήμερα για το μάθημα της ένωσης.
για το μάθημα της Ένωσης, πώς μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε έναν κρίκο, θα λέγαμε, πραγματικά για τη συλλογικότητα την οποία θέλουμε να έχουμε. Πάντοτε υπάρχει αυτή η συλλογικότητα που μας δένει σαν όντα, υπάρξεις, ψυχές, ανθρώπους, φετίχ, επιθυμίες, συνήθειες. Πρέπει να καταλάβουμε όμως λοιπόν πώς γίνεται να μαζέψουμε μαζί τον άνθρωπο για να βρούμε ένα κοινό σημείο. Είτε είναι για τα εσωτερικά πράγματα που έχουμε μέσα μας, είτε είναι για τον σύντροφό μας, είτε είναι για τη δουλειά μας, για την εταιρεία μας, είτε είναι για την ανθρωπότητα, για την κοινωνία, για οτιδήποτε οργάνωση που θέλουμε εμείς δηλαδή να την οργανώσουμε για να έχει ένα συντεκτικό κρίκο, πρέπει να έχει την ίδια κατεύθυνση. Οπότε ο στόχος πρέπει να εμπερικλεί όλη τη διαφορετικότητα. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι κοσμικά ο μέγας στόχος είναι το άπειρο βίωμα. Γι' αυτό και μπορεί και συνθέτει σε μία οργάνωση όλο αυτό που λέτε κόσμο. Και αυτή η οργάνωση που έχει αυτόν τον στόχο, εμείς τη λέμε, θα λέγαμε Θεός. Για να μπορεί να συγκρατεί τα άπειρα στοιχεία, τις άπειρες ψυχές, τις άπειρες μορφές, κάτω από μία κατάσταση, την οποία όλη αυτή η διαφορετικότητα που υπάρχει και η περιπλοκότητα να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ποιον άλλον παρά το βίωμα, την εμπειρία, έτσι δεν είναι? Αυτόματα μπορούμε να πούμε και εμείς μες στον εαυτό μας ότι όλα τα δαιμόνια που έχουμε, όλοι οι εαυτοί μας που έχουμε, όλα τα προγράμματα που έχουμε, όλοι οι παράλληλες και διαφορετικές, θα λέγαμε, συχνότητες που παίζουμε καμιά φορά, μπορούμε να πούμε ότι έχει ακριβώς τον ίδιο σκοπό. Τι σκοπό? Την εμπειρία και το βίωμα για να μπορεί να χωρέσει τα πάντα μέσα. Και τους αγγέλους, θα λέγαμε, και τους δαίμονες. Κάτω από αυτόν τον τύπο λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε και να φτιάχνουμε λοιπόν στις σχέσεις μας συγκεκριμένους, θα λέγαμε, σκοπούς, παύλα κατευθύνσεις, παύλα στόχους, για να μπορούν να πηγαίνουν και να δένουν μαζί όλα τα διαφορετικά σημεία τα οποία υπάρχουν. Θα λέγαμε στην πολιτική τώρα, που ήθελα να καταλήξω εκεί, θα πρέπει να βρούμε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία να δένουν όλη τη διαφορετικότητα. Και τον άνθρωπο λοιπόν που είναι φτωχό και τον άνθρωπο που είναι πλούσιο. Και τον άνθρωπο, θα λέγαμε, που είναι, θα λέγαμε, σε μια δουλειά και τον άλλον άνθρωπο που είναι σε μια άλλη δουλειά. Είναι μας σημαντικό, φίλοι μου, να καταλάβουμε ότι όσο πιο βαθιά πάμε, τόσο πιο ενωτικά βρίσκουμε πράγματα για να μπορούμε να συνδέσουμε τους ανθρώπους. Όσο πιο επιφανειακά είμαστε και είμαστε στον κόσμο, θα λέγαμε, της εξωτερικής επιφάνειας, θα λέγαμε, ή τη σύλληση, περισσότεροι που λένε, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο εκεί πέρα να βρούμε, λόγω της μέγιστης διαφορετικότητας, συντεκτικά κομμάτια. Θέλω να καταλάβετε ότι η κοινωνία η ίδια, αλλά και αυτή που, θα λέγαμε, οργανώνει την κοινωνία, βγάλανε ορισμένα πράγματα για να μπορεί να συνδέεται ο άνθρωπος αναλόγως στο εξελικτικό του επίπεδο, βγάζανε και κάτι πιο βαθύ. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος ήταν πιο πολύ στην ύλη και στο αίσθηκτο, βγάλανε, θα λέγαμε, τον πόλεμο, θα λέγαμε, τη φυλή, εκείνη την ώρα, για να μπορούμε όλοι ενάντια να δεθούμε λόγω της επιβίωσης. Μετά περάσαμε σε ένα άλλο πράγμα, την οικογένεια. Μετά περάσαμε σε ένα άλλο πράγμα, θα λέγαμε, τη θρησκεία. Μετά περάσαμε σε ένα άλλο πράγμα, θα λέγαμε, το έθνος. Μετά περάσαμε σε ένα άλλο πράγμα, θα λέγαμε, το χρήμα. Μετά περάσαμε σε ένα άλλο πράγμα που λέγεται δύναμη. Βλέπετε, όσο αναβαθμίζεται η ανθρωπότητα, βρίσκουν ακόμα πιο εσωτερικές δικλείδες ένωσης για να μπορούν να βάζουν στο στόχο, στην κατεύθυνση, όσο περισσότερους μπορούν. Αυτό πρέπει και εμείς να το καταλάβουμε, το πώς λειτουργεί, για να μπορούμε να το χειριστούμε. Αν κάτι δεν έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί, δεν μπορούμε να το χειριστούμε, είτε μέσα μας είτε έξω μας. Είναι ένα εργαλείο που εμείς δεν ξέρουμε να το χειριστούμε. Οπότε θα λέγαμε, όταν ένας άνθρωπος κατεβαίνει σε εκλογές και θέλει να βοηθήσει την ανθρωπότητα, πρέπει να συλλάβει ένα πράγμα, δύο πράγματα, τρία πράγματα που να μπορεί να ενώσει την διαφορετικότητα των ανθρώπων. Άρα αυτό που πρέπει να συλλάβει πρέπει να είναι πιο βαθύ. Δεν μπορεί να είναι η έννοια, θα λέγαμε, κάποιον που θέλουν να απολαύσουν, η έννοια κάποιων που έχουν μερικά κουσούρια, η έννοια που έχουν ψυχολογικά πράγματα και να θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτό. Απέναντίας πρέπει να βρούμε πιο βαθιές έννοιες, θα λέγαμε, τον άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να σεβαστούν τον άλλον άνθρωπο, την αγάπη, την έλλειψη πόνου, την ευκολία, ορισμένα πράγματα δηλαδή που όλοι οι άνθρωποι να τα θέλουν. Ένας άνθρωπος που δεν θέλει, θα λέγαμε, την αγάπη, είναι κατηλημένος. Έχει χάσει τον εαυτό του τόσο πολύ που δεν θέλει την αγάπη. Όλοι οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν την αγάπη, την ένωση. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να φύγει ο πόνος από πάνω τους, άλλο που δεν ξέρουν να το κάνουν. Άρα, όταν εμείς
δώσουμε βάση ακριβώς και πάμε στις ρίζες εκείνες, τις οποίες από εκεί θα λέγαμε ξεκινάνε πάρα πολλά άσχημα και κακά για τον κόσμο, δεν θα υπάρχει άνθρωπος που στην πραγματικότητα να μην θέλει να ενωθεί με αυτό. Αυτή η νέα συνείδηση που σας έχω γράψει την άλλη φορά και στο blog μου είναι η έννοια του εθελοντισμού. Σιγά σιγά το πολίτευμα του εθελοντισμού θα κυριαρχήσει. Και τότε θα είμαστε ικανοί εμείς να έχουμε την ελεύθερη ενέργεια για να μπορούμε εμείς ελεύθεροι και χωρίς φθόνο, αλλά με αυθονία να ακολουθήσει ο καθένας τον ενθουσιασμό του. Όμως ακόμα ο άνθρωπος δεν είναι ικανός, γιατί δεν έχει βρει πραγματικά τα διάφορα πράγματα που τον εμποδίζουν να είναι πραγματικά σε αγάπη, να είναι πραγματικά σε όλα αυτά τα πράγματα που θα μας φτιάξουν μια ωραία κοινωνία. Βλέπετε, αν δεν αλλάξουν ενέργειες και αν οι άνθρωποι δεν έχουν ξυπνήσει και δεν έχουν συνειδητοποιήσει ορισμένα πράγματα, ποια πράγματα, τις αξίες, τα βαθιά, αυτά που μας ενώνουν, αυτά που μπορούν και συγκρατούν τη διαφορετικότητα του καθένα. Αλλά εμείς δώσουμε παραπάνω έννοια στη διαφορετικότητα από τα σημεία σύνδεσής μας, τότε τι κάνουμε, κάνουμε ανίερα πράγματα, γιατί το ιερό, το γερό, το βάσιμο είναι αυτό που μας συνδέει. Και στην πραγματικότητα ποια είναι τα ιερά, παραδιαστάσεις που κρατάνε παραπάνω στην ύπαρξη αντί το προσωρινό, θα λέγαμε κομμάτι κάθε φορά. Αν εμείς ξέρουμε ότι η ψυχή μας, θα λέγαμε όπως ακούτε, είναι αιώνια και η ψυχή μας κάνει συνδέσεις και η ψυχή μας λοιπόν κάνει συμφωνίες, οι συμφωνίες της ψυχής μας είναι πιο δυνατές. Αν το DNA μας λοιπόν κάνει ορισμένα πραγματάκια και ορισμένες ιδιότητες, η συμφωνία του DNA μας είναι πιο δυνατή. Αν η ίδια οικογένεια που είμαστε ο ένας με τον άλλον και είμαστε εξαίματος, η συμφωνία που έχουμε πει να γεννηθούμε από τη μάνα αυτή και τον πατέρα εκείνων είναι πιο δυνατές από τις άλλες προσωρινές συμφωνίες. Αυτό δεν πάει να πει που όταν εμείς εκ βαθέως μπορούμε και ενωθούμε με κάποιον σε όλα τα επίπεδα ότι δεν θα σχηματίσουμε μια ιερή ένωση. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι γερές οι ενώσεις, αλλά είναι προσωρινές και έτσι οι άνθρωποι σπάνε τις σχέσεις τους, γιατί έχουν συνείδηση μόνο στις ανίερες σχέσεις, τις φθαρτές, τις προσωρινές, τον γούστο του, των επιθυμιών τους. Όταν εμείς όμως συλλάβουμε μέσα μας τα ιερά πράγματα, τις ιερές σχέσεις, τις ιερές συμφωνίες και κάθε φορά με τους ανθρώπους κοιτάμε να βάλουμε αυτά τα πράγματα πρώτα ώστε να έχουμε κοινή κατεύθυνση, τότε σιγά σιγά, εφόσον εμείς συλλάβουμε την αξία πραγματικά, το τι αξίζει στη ζωή και δούμε ορισμένα πράγματα και αρχίζουμε να δουλεύουμε για αυτά, τότε θα δείτε φίλοι μου ότι σιγά σιγά αυτό το δέσιμο θα μας κάνει να βάλουμε προτεραιότητες άλλες από τις προτεραιότητες του εγωισμού που έχουμε ο καθένας. Γι' αυτό βλέπετε σε όλα τα χρόνια αυτά, τα 4.000 χρόνια ή τα οτιδήποτε άλλη κλίμακα γυρίζει συνέχεια και κύκλοι που κλείνουν, η ανθρωπότητα δεν ήταν ικανή να μπορέσει να αναβαθμιστεί. Οπότε οποιοδήποτε άνθρωπος που ανέβαινε με καλές προθέσεις στην εξουσία, καθώς έβλεπε ότι τελικά ήταν λίγος, μόνος, αδύναμος, δεν ήξερε, και του αλλάζανε πεπιθήσεις και από εκεί που θέλει να γίνει σωτήρας, έβλεπε ότι το σύστημα είναι πιο δυνατό από αυτόν, γιατί το σύστημα διοικείται από το συλλογικό και το συλλογικό του ανθρώπου ακόμα είναι μέσα στο εγώ, στην κατάκριση, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, τα αρνητικά που δεν μας αφήνουν να φέξουμε. Τότε λοιπόν εκείνος τι έγινε, απογοητευόταν. Και τι έκανε, έμενε στην καρέκλα όσο περισσότερο μπορούσε, γιατί σου λέει τελικά υπάρχει αυτή η απογοήτευση. Κανείς δεν σώζεται. Τα ίδια πράγματα θα είμαστε. Έτσι τα ίδια σκατά θα είμαστε συνέχεια. Οπότε τι κάνω, να πεινάω ή να είμαι χορτάτος. Αυτό το πράγμα τώρα, οι ψιλοψευτοπονηροί έχουν πάρει χαμπάρι και όλοι θέλουν να πάνε να σώσουν τον κόσμο και βάζουν υποψηφιότητες. Προσέχτε όμως φίλοι μου, αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ότι αν ο κόσμος δεν αναβαθμιστεί, εμείς θα τραβάμε τα ίδια πράγματα. Και πάοντα αυτοί που θα έρθουν εξουσία, όσο βλέπουν αυτό το πράγμα, μέχρι να αλλάξει συνειδητότητα της ανθρωπότητας, θα κοιτάνε να στερεωθούν σε μια καρέκλα και σου λέει από τη στιγμή που δεν αλλάζει κάτι, εγώ θα κοιτάξω να είναι όσο πιο καλύτερο μπορώ για τον εαυτό μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι κάτι εύκολο κάποιος να ανέβει στην εξουσία και ξαφνικά να δει όλο αυτό το πράγμα του συστήματος το οποίο υπάρχει και ότι αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γι' αυτό σας λέω πάντοτε αυτά τα πράγματα τα πολιτικά, πάντοτε θα υπάρχει μια μερίδα αγανακτισμένων, πάντοτε θα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που θα είναι ενάντια
Γιατί ποτέ δεν γίνεται να είναι όλοι ευχαριστημένοι μέσα σε αυτόν τον κόσμο της συνειδητότητας που έχει η ανθρωπότητα. Εμείς οι ίδιοι δεν αφήνουμε να έρθει η καινούργια κατάσταση λόγω ανημποριάς να είμαστε εμείς ευχαριστημένοι, γιατί μέσα μας δεν μας διοικεί εκείνο το κομμάτι, θα λέγαμε το υψηλό, αλλά συνεχόμενα ξεπετάνε πράγματα που δεν μας αφήνουν να δούμε λοιπόν την πραγματική αξία ή την ξεχνάμε. Κατά από αυτή την έννοια λοιπόν φίλοι μου, τι κοιτάμε να κάνουμε? Κοιτάμε να κάνουμε λοιπόν τη δική μας εσωτερική εργασία. Τη δική μας εσωτερική εργασία, και μόλις εμείς αποκτήσουμε ένωση, τότε θα έχουμε την απαιτούμενη κατάσταση να ενδιαφερθούμε για τα κοινά. Αν εμείς στον τονικό μας σε αυτό δεν ξέρουμε πώς να τον κουμαντάρουμε, ποιοι είμαστε. Δεν είμαστε αυτοκράτορες, εαυτοκράτορας του δικού μας εαυτού. Να μπορούμε να καταλάβουμε και να θέλουμε εμείς οι ίδιοι την κάθαρση. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που δεν ζητάει την κάθαρση για τον εαυτό του, να τη ζητάει για κάποιον άλλον ή να τη ζητάει για την ανθρωπότητα? Παύλα απαιτεί. Βλέπετε όμως, όλοι απαιτούν δικαιώματα. Και σας λέω, τα δικαιώματα ο καθένας τα βγάζει με τον κόπο του. Είτε είναι σκλάβος γεννηθεί, έχει το δικαίωμα μέσα η ψυχή του λοιπόν να μπορέσει και να πάει κόντρα. Κανείς δεν σας δώσει το δικαίωμα επειδή ταξίζεται. Άλλωστε, είχατε γεννηθεί σε εκείνη τη χρονογραμμή να ήμασταν όλοι μια ωραία, θα λέγαμε, συλλογικότητα στο μέλλον. Όμως γεννηθήκαμε εδώ. Και εδώ πέρα πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει πραγματικά και να μην περιμένει από άλλους δικαιώματα και να απαιτεί από άλλους. Παρά εκείνος ο ίδιος σιγά σιγά να ξεκινήσει να δει το πόσο σημαντικός είναι. Και έτσι λοιπόν τι θα γίνει? Ο κάθε άνθρωπος ανάλογος και χωρίς να παίζει ρόλο μάλλον, όχι αναλόγως, το τι επάγγελμα είναι, το τι χρώμα είναι, σε ποια κατάσταση είναι, σε πόσα λεφτά έχει, μέσα από εκεί που είναι ένας ασήμαντος για την κοινωνία, μπορεί μέσα του να γεννηθεί ο Θεός. Αυτή γίνεται τώρα η κατάσταση εκείνη που παίρνουμε τη δύναμη λοιπόν πίσω. Δεν χρειάζεται να είμαστε κάποιοι, διάσημοι, λεφτάδες, μορφωμένοι. Μπορεί ο καθένας, επειδή καταλαβαίνουμε τώρα ότι η μέγιστη κατάσταση έχει το βίωμα και όχι το σενάριο, να μπορεί να αναβαθμιστεί από εκείνο το κομμάτι που είναι. Δεν χρειάζεται να τρέχετε στο Θιβέτ ή να δείτε ένα δάσκαλο ή να κάνετε 500 δολογισμούς ή να ακούτε εμένα ή να ακούτε με οποιοδήποτε. Πραγματικά, ακολουθήστε τον ενθουσιασμό σας. Αν είμαι εγώ, ακολουθήστε τον. Αλλά να ξέρετε ότι είναι κοντά σας, δίπλα σας, μέσα σας, ήδη εκεί. Για να μπορείτε όλοι να καταλάβετε το πόσο σημαντικοί είστε και ότι δεν χρειάζεται να είστε κάποιοι και να έχετε αυτή την κατωτερότητα ότι εγώ δεν γεννήθηκα από τα αρχίδια του τάδε για να είμαι ο τάδε ή το DNA μου το τάδε ή η ρίζα μου η τάδε ή οτιδήποτε. Αλλά μπορούμε σε αυτές τις εποχές να μπορέσουμε να γίνουμε σημαντικοί για να μπορέσουμε τι να κάνουμε, να φέξουμε από μέσα μας τον καλύτερο εαυτό μας. Να γίνουμε οι πρωταγωνιστές στη ζωή μας από κομπάρση. Και αν δεν γίνουμε πρωταγωνιστές, πώς θέλετε να γίνετε μετασκηνοθέτες και να αλλάξετε την πραγματικότητα? Πώς θέλετε να γίνετε σεναριογράφοι και να αρχίσετε να γράφετε την μελλοντική ζωή σας? Και ένα άλλο πράγμα που θέλω να σας πω και με αυτό να επιδείξουμε λοιπόν στις ερωτήσεις μετά, που τις οποίες θα σας απαντήσω όσο μπορώ. Η έννοια της προβολής, θα λέγαμε, της επόμενης ζωής μας έρχεται από εκείνη την κατάσταση την οποία υπάρχει η μέγιστη ένωσή σας. Αν εσείς, παραδείγματος χάρη, είστε σε ένας άνθρωπος που μπορεί και έχει τη μέγιστη συνέστηση και όλες τις άλλες οι ενώσεις με όλο το περιβάλλον σας και ειδικά με τους νέους και τους γέρους, γενικά με όλους τους ανθρώπους, τότε με κάθε άνθρωπο που βλέπετε θα σας έρχεται μέσα σας οτιδήποτε πράγμα περνάει στη ζωή του. Θα σας έρχονται λοιπόν ο πόνος, οι χαρές, οι αρετές, το βίωμα, το suspense, η περιπέτεια, σαν να βλέπετε μια βιντεοκασέτα διαφορετική, σαν να βλέπετε ένα έργο άλλο με πρωταγωνιστές άλλους. Όμως τα παίρνετε βιώματα. Ειδικά με τη νέα γενιά. Τι κάνουμε, γιατί βλέπουμε τη νέα γενιά, για να μπορούμε εμείς, όντας διαλλακτικοί, ρευστοί, να μπορούμε αντί να κατακρίνουμε τη νέα γενιά, να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα και να δούμε ορισμένα πράγματα. Σε εισαγωγικά να θαυμάσουμε, να νιώσουμε. Και αυτό το πέρα το πράγμα, όσο εμείς έρχεται η ώρα του θανάτου σιγά σιγά, εκείνη την ώρα προβάλλουμε τις επιθυμίες μας, θα λέγαμε, σε ένα πρότυπο, που αυτό το πρότυπο αναλόγως στο κάρμα που έχουμε αρχίζει και δουλεύει μετά στα ανώτερα επίπεδα για να μπορεί να έρθει στην εκδήλωση ένα καινούριο σενάριο κάτω από το οποίο εμείς έχουμε δηλώσει μια επιθυμία για να μπορέσουμε να το ζήσουμε και μέσα από αυτό να πάρουμε τα υπόλοιπα βιώματα που πρέπει η ψυχή μας να πάρει
για να έρθει σε εκείνη την κατάσταση να προχωρήσει, θα λέγαμε, παραπάνω στο δικό της ψυχικό κύκλο μέσα στο γαλαξία. Άρα καταλαβαίνετε το πόσο σύνδεση εμείς έχουμε μας καθορίζει το μέλλον. Γιατί αυτή η σάρκωση έχει περιορισμούς. Όταν εγώ όμως κοιτάω όλους τους ανθρώπους και αρχίζω και παίρνω τα βιώματα των άλλων ανθρώπων, των νέων και των υπολείπων, φτιάχνω στο μυαλό μου, προβάλλω τον εαυτό μου μέσα σε όλες αυτές τις παράλληλες πραγματικότητες, που από αυτήν εκείνη που έχω το μέγιστο ενθουσιασμό θα αρχίσει να αποτυπωθεί κάτι για την επόμενη, θα λέγαμε, έλξη, χρονογραμμή, παύλα, που εγώ ο ίδιος θα πάω να παίξω για να έρθουν τα ανάλογα σενάρια που εγώ θα είμαι πιο συμβατός λόγω πεπιθήσεων και μαγνητισμού, ώστε από αυτά τα πιο συμβατά σενάρια να είναι πολύ πιο εύκολο μέσω του ενθουσιασμού μου να πάρω το ψυχικό μου μάθημα. Ελπίζω να καταλάβατε πώς λειτουργεί έτσι αυτό το πράγμα, έτσι, και πώς συνδέεται η μία, θα λέγαμε, ζωή με την άλλη. Είναι σημαντικό να καταλάβετε η έννοια της επιθυμίας, της εκβαθέως επιθυμίας, πόσο σημαντική είναι στη δημιουργία, θα λέγαμε, του κόσμου του 3D που βλέπουμε. Λοιπόν, προχωράμε, φίλοι μου, τώρα στις ερωτήσεις σας. Αρχίσω να διαβάσω εδώ πέρα, να δω τι μου στείλε τώρα η Βασιλική, για να δω που είμαστε. Λέει η Μαρίνα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι εννοείτε ότι δεν πιστεύετε στην εξέλιξη και ότι η ανθρωπότητα κάνει κύκλους. Το είχα ακούσει σε ένα από τα βίντεό σας. Θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, όχι ότι δεν πιστεύω στην εξέλιξη, αλλά υπάρχει η εξέλιξη και η εισέλιξη. Υπάρχει την ώρα που φτάνουμε εμείς στο βουνό, στην κορυφή, και υπάρχει η ώρα που κατεβαίνουμε. Μέσα σε αυτούς τους κύκλους, πολλές φορές, τι κάνουμε, βλέπουμε τον εαυτό μας ανάνθρωπο, ενώ η συνείδηση μπορεί να ανεβαίνει, φτάνουμε σε μια κατάσταση να μπορούμε να είμαστε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας, και μετά σιγά σιγά αρχίζουμε και γερνάμε και πεθαίνουμε. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις μορφές. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες, αυτό συμβαίνει σε όλα τα όντα σαν την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα, λοιπόν, ανήκει και αυτή σε αυτόν τον κύκλο της εξέλιξης, να μπορεί να φτάσει σε ένα πικ, θα λέγαμε, στην κορυφή, και μετά να αρχίσει να χάνει λίγο-λίγο, θα λέγαμε, τον εαυτό της, με τις διάφορους εκφυλισμούς τους οποίους υπάρχουν. Η έννοια, λοιπόν, της εξέλιξης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας κύκλος. Για να μπορούμε να νιώθουμε εμείς όμως ότι φεύγουμε αυτόν τον κύκλο, πρέπει εμείς να έχουμε γεμίσει αυτό το πεδίο δημιουργίας και εμπειρίας μέσα μας. Να τον έχουμε γεμίσει, δηλαδή, εμπειρικά. Να έχουμε γίνει κάτοχοι των εμπειριών. Τότε μεταφερόμαστε σε έναν άλλο κύκλο, έτσι, που συνεχόμενα αυτοί οι κύκλοι, για κάποιον που το βλέπει γραμμικά, φαίνονται σαν εξέλιξη. Όμως στην πραγματικότητα, όταν μεγαλώσει η ματιά, θα δείτε ότι όλα είναι κύκλος και η ίδια η εξέλιξη καταλήγει σε μια επεξέλιξη. Όπως το σύμπαν θα αρχίσει να εξαπλώνεται, να φτάσει σε ένα σημείο στο πικ του και μετά θα αρχίσει να ξαναμαζεύεται. Τώρα, τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος, όταν αρχίζει και μεγαλώνει και είναι μικρός, θα λέει: «Ω, εξελίσσομαι. Αρχίζει και μαθαίνω, γνωρίζω». Βλέπετε, καμιά φορά μπερδεύουν οι άνθρωποι, θα λέγαμε, την έννοια της συμπατικής, θα λέγαμε, εξέλιξης με τους διάφορους μικρότερους κύκλους. Μπορεί, λοιπόν, η ανθρωπότητα να αρχίζει να εξελίσσεται και να επεξελίσσεται. Αλλά όλη αυτή η εξέλιξη και η υπεξέλιξη, θα λέγαμε, μπορεί να φαίνεται σαν μια εξέλιξη ως προς την πρόοδο, θα λέγαμε, της εμπειρίας του σύμπαντος. Θέλω, λοιπόν, να καταλάβετε ότι τις περισσότερες φορές, φανταστείτε, για να το κάνουμε πιο απλό, ότι κάνετε κάποια εργασία, κάποιο μάθημα. Και επειδή εσείς έχετε κολλήσει κάποια συγκεκριμένη μέρα, το μάθημα δεν το προχωράτε γιατί είστε κολλημένοι με ένα συμβάν στη ζωή σας. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, είστε κολλημένοι με αυτό το συμβάν και αρχίζετε και δεν δουλεύετε, δεν συνεχίζονται τα διάφορα σενάρια στη ζωή σας. Έτσι ακριβώς και η ανθρωπότητα, εκείνη την ώρα που έχει κολλήσει ορισμένα πράγματα, έτσι, τι γίνεται, εκείνη την ώρα δεν έρχεται εκείνη η μετάβαση στον επόμενο κύκλο. Και θα περιμένει, λοιπόν, τον επόμενο κύκλο που έρχεται, ασχέτως αν εμείς λέμε εξέλιξη, στην πραγματικότητα όλοι έχουμε τον κύκλο μας. Όταν όμως εμείς το βλέπουμε σαν ανθρωπότητα, α, τι βγήκαν τα παιδιά και τα παιδιά βγάζανε παιδιά και τα παιδιά βγάζανε παιδιά και τα παιδιά βγάζανε παιδιά, τι λέμε, προχωράμε μπροστά. Η ροή συνεχίζεται. Όμως η ροή θα κάνει κύκλους. Τις περισσότερες φορές ξεκινάμε, λοιπόν, από ένα γραμμικό χρόνο και καταλήγουμε σε ένα σπυροειδή χρόνο και μετά καταλαβαίνουμε ότι είναι κυκλικός ο χρόνος. Γιατί στην πραγματικότητα, άμα σας πάω και πιο βαθιά λίγο, για αυτούς που μπορούν να συνειδητοποιήσουν ορισμένα πραγματάκια, δεν είναι σφαιρικά παρά μόνο στην έννοια του 3D. Όλοι οι άνθρωποι τι έχουμε, μια κατεύθυνση, θα λέγαμε, ψυχική. Φανταστείτε αυτό που σας λέω.
η έννοια του δικής μας, της δικής μας συνείδησης κάνει τα πράγματα τα βλέπουμε σφαιρικά και σε κύκλους. Γιατί? Για να μπορούν να ξαναγυρνάνε και να ενώνονται όλα. Όταν κάτι πάει παράλληλα, δεν συναντείται πολύ. Δεν συναντείται ποτέ σε μια σφαίρα, αν δύο γραμμές πάνε παράλληλες. Γιατί απλά δεν συναντιούνται. Αν όμως δύο γραμμές πηγαίνουν και κάνουν αυτό το cross και διασταυρώνονται, τι σημαίνει? Ότι έχουμε διαφορετική κατάσταση λόγω διαφορετικότητας. Γιατί εμένα πάει έτσι η κατεύθυνσή μου, η ενέργειά μου, εσένα πάει έτσι η ενέργειά σου. Θέλω να καταλάβετε ότι η έννοια του στρογγυλού, του κυκλικού, σημαίνει για να μπορούν να ξανάρχονται ενέργειες και να ξαναδιασταυρώνονται ξανά. Δύο ενέργειες που διασταυρώνονται και δεν είναι παράλληλες, σε μια σφαίρα συνεχόμενα θα δημιουργούν και άλλες ενώσεις και άλλες ενώσεις και άλλες ενώσεις, και αυτές οι διασταυρώσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα σενάρια που παίζετε στη ζωή σας. Όταν εσείς όμως πηγαίνετε παράλληλα με κάτι, είναι γιατί το έχετε κατανοήσει, γιατί το βλέπετε αληθινά, γιατί πάτε μαζί του με την ίδια ταχύτητα, δεν είστε άλλοι. Και τότε σταματάει η έννοια του σφαιρικού σύμπαντος. Αρχίζουν και μπαίνουν σε μια άλλη κατάσταση που το σύμπαν είναι ό,τι είναι. Και το μόνο που κάνει σφαιρίδια, μικρά κύκλους, εξελίξεις, υπεξελίξεις, είναι η δική μας διαφορετικότητα, ατομικότητα και κατεύθυνση. Λοιπόν, ελπίζω να κατάλαβες. Θέλω να πω ότι όλα υπάρχουν σε μια κατάσταση αναλόγως στο πόσο, το πόσο κοιτάς. Αν κοιτάς τον κύκλο, αν είσαι έξω από τον κύκλο και αν κοιτάς μόνο ένα τόξο από τον κύκλο ή ένα σημείο. Προχωράμε παρακάτω. Πάει από εδώ. Λέει, μένει, πες μας για την αισιοδοξία. Λοιπόν, η αισιοδοξία είναι το να πιστεύεις κάτι καλό, έτσι, ότι θα γίνει, να έχεις μέσα σου εκείνη, θα λέγαμε, την δύναμη για να είσαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά. Βλέπετε, στην πραγματικότητα δεν πρέπει να είμαστε ούτε αισιόδοξοι, ούτε απεσιόδοξοι. Γιατί ένας άνθρωπος πραγματικά δεν χρειάζεται να νιώθει αισιόδοξος ή απεσιόδοξος, γιατί ξέρει ότι οτιδήποτε είναι θα έλξει. Άρα το αισιοδοξό και το μη αισιόδοξο έρχεται να κάνει με το τι πεπιθήσεις έχουμε και αν οι πεπιθήσεις μας κολλάνε με αυτό που θα γίνει στην πραγματικότητα, στο γεγονός που θα έρθει. Άρα θα λέγαμε, όταν πέσει η ροή πάνω στις προσδοκίες μας και εμείς το νιώθουμε, λέμε, έχω μια αισιοδοξία. Όταν εμείς δεν έχουμε εκείνη την απαιτούμενη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, έρχεται μια απεσιοδοξία. Γιατί λέμε ότι αν δεν πέσει εκείνο πραγματικά το σενάριο που εγώ θέλω, δεν θα τα καταφέρω. Δεν θα μ' αρέσει. Και επειδή δεν θα μ' αρέσει, το θεωρώ άσχημο αν γίνει αυτό το πράγμα. Όλα λοιπόν είναι θέμα προσδοκίας για την αισιοδοξία και για την απεσιοδοξία. Ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος δεν χρειάζεται να είναι αισιόδοξος. Ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος απλά λειτουργεί στην πραγματικότητα. Ίσως καμιά φορά οι άνθρωποι δεν νιώθουν πραγματικά έτοιμοι, αυτή η εμπιστοσύνη τους κάνει να έχουν, έτσι, να πιστεύουν ότι θα πάνε όλα καλά. Αυτή η εμπιστοσύνη λοιπόν πρέπει να είναι στο τώρα και όχι στο μέλλον. Γιατί στο τώρα, όταν είσαι εντάξει, το ανάλογο μέλλον θα σου έρθει. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, όταν έχουμε λοιπόν μια αισιοδοξία, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια έννοια εμπιστοσύνης στην πραγματικότητα. Ότι είμαστε έτοιμοι. Και επειδή είμαστε έτοιμοι, ό,τι και να έρθει θα είναι καλό. Προσέχετε όμως την αισιοδοξία που κλείνει πάνω στο σενάριο. Είναι άλλη αισιοδοξία που νιώθουμε μέσα μας έτοιμοι και είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε να έρθει να το αντιμετωπίσουμε. Και άλλο η αισιοδοξία που είναι πάνω προσδοκία σε συγκεκριμένο σενάριο. Έτσι, έχει διαφορά. Λέει η Ντομπρίνκα, πώς μας εξελίζει μια σχέση με άνθρωπο που δεν είναι συνειδητός. Ευχαριστώ. Εδώ σε εξελίσσει η σχέση με τα ζώα, με τα φυτά. Γιατί νομίζεις ότι δεν σε εξελίσσει με έναν άνθρωπο? Εδώ ο σκύλος που δεν καταλαβαίνει. Ψάρι έχεις και δεν μιλάει και το κοιτάς. Και μπορείς καμιά φορά τι να κάνεις, να μπεις στη διαδικασία να το καταλάβεις, να το συλλάβεις. Δεν παίζει κανένα ρόλο στην εξέλιξη ο άλλος, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο η συνείδηση που έχεις. Βλέπετε, οι άνθρωποι που δεν ξέρουν να διαβάζουν την πραγματικότητα θέλουν ο άλλος να είναι συνειδητός για να εξελιχθεί ο ίδιος. Δεν γίνεται έτσι, φίλοι μου. Η συνείδηση, η δική σας, σας καθορίζει με τον τρόπο που εξελίσσεστε, όχι του άλλου. Άρα λοιπόν μπορούμε εμείς τι να κάνουμε, να βλέπουμε πράγματα κατώτερα, θα λέγαμε, από την δική μας εξέλιξη και να τα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει άλλη μια έννοια τώρα εδώ, ότι οι άνθρωποι φοβούνται να χρησιμοποιούν γιατί νομίζουν ότι είναι εκμετάλλευση και θα πάνε και θα είναι εγωιστικό. Κάθε διάσταση, κάθε μορφή που είναι κάτω από τη δική σας συνείδηση, με την έννοια ότι έχετε τον έλεγχο και δύναμη πάνω σε αυτό, έχετε μια ευθύνη να τα χρησιμοποιήσετε. Ο τρόπος που τα χρησιμοποιείτε, αν είναι εγωικός ή για το συλλογικό, θα σας κάνει να έχετε τα ανάλογα, θα λέγαμε, κάρματα. Θέλω να το καταλάβετε.
Φύγετε από εκείνη την έννοια της ντροπής να χρησιμοποιήσετε το κατώτερο. Για να σας έχει βγάλει σε αυτό το επίπεδο εξέλιξης και δύναμης, σημαίνει ότι σας δίνει μια δύναμη να εκμεταλλευτείτε όλες οι υπόλοιπες συνειδήσεις που είναι από κάτω. Από άνθρωπο μέχρι φυτό μέχρι ζώο. Το πώς θα συμπεριφερθείτε για να έχετε μια ανάλογη κέρδος-κέρδος κατάσταση και με τη λιγότερη λοιπόν ζημία, εκεί έρχεται η έννοια της σοφίας. Αλλιώς όταν εμείς μας δίνει το εργαλείο και εμείς το εργαλείο το βασανίσουμε θα λέγαμε, δεν το χειριστούμε καλά, το ίδιο το εργαλείο θα σπάσει και θα πάθουμε ζημιά. Δεν σας λέω κάτι δύσκολο είτε υπερφυσικό, σας λέω πραγματικά αυτά τα πράγματα που ισχύουν. Έτσι, όπως λοιπόν εσείς όλα τα εργαλεία θα τα χειριστείτε, γιατί γι' αυτό έχουν φτιαχτεί για να τα χειριζόμαστε, πρέπει να καταλάβετε ο τρόπος που θα χειριστείτε το εργαλείο θα σας κάνει να κάνετε ζημιά ή να γίνετε ένας μάστορας. Έτσι, είναι σημαντικό λοιπόν από τη στιγμή που είστε δημιουργοί να εκμεταλλευτείτε όλη τη δύναμη δημιουργίας. Γι' αυτό σας είπα για την ταπεινότητα προηγουμένως και για την αγαθότητα. Έτσι, απάτσα λοιπόν και στην Τομπρίγκα. Λέμε η Θεοδώρα, γιατί και πότε έχουμε χαμηλή ενέργεια. Όταν εμείς μπαίνουμε σε αυτές τις καταστάσεις, είναι γιατί θα λέγαμε κοιτάμε με διαφορετικές πεπιθήσεις την πραγματικότητα που βγαίνουν από άλλο κέντρο. Μέσα μας τα κέντρα μας ή τα τσάκρα μας, ή θα λέγαμε υπάρχουν υψηλές δονήσεις και χαμηλές δονήσεις. Οι χαμηλές δονήσεις εκτρέφουν πιο πολύ την έννοια του 3D, της 3D κατάστασης. Οι υψηλές δονήσεις, επειδή έχουν παραπάνω ταχύτητα και γίνεται η ύλη παραπάνω ενέργεια, είναι πιο συνδεκτικές μεταξύ τους. Έχουν παραπάνω ευστότητα, παραπάνω θα λέγαμε αιωνιότητα και παραπάνω σύνδεση. Άρα και παραπάνω δημιουργία. Βλέπετε πώς οριοθετείται η ύλη και πώς η ύλη μετά αρχίζει και γίνεται πιο αφηρημένη. Συγκεκριμένο, αφηρημένο. Συγκεκριμένο, αφηρημένο. Και επειδή εμείς έχουμε διαλέξει να μάθουμε το αφηρημένο και το συγκεκριμένο σε αυτή την γκάμα, σε αυτό το πλαίσιο συνείδησης που έχουμε, όπως σας είπα και στην αρχή, έρχεται η ώρα να καταλάβουμε ότι όσο εμείς είμαστε πιο συγκεκριμένοι και ζούμε στην αντίσταση και γινόμαστε πιο αντιστατικοί από τη μορφή, από τη συνείδηση, από τα εγώ μας, από αυτή την κατάληψη, από τα δαιμόνια, που κλεινόμαστε ακόμα και σε πιο μικρό κομμάτι, σε πιο μικρό κομμάτι και μαθαίνουμε την αντίσταση, πρέπει να καταλάβουμε όσο παραπάνω αντίσταση έχουμε, τόσο πολύ ενέργεια χάνουμε, γιατί είναι η αντίσταση ένα είδος πολέμου. Και επειδή είναι αντίσταση ένα είδος πολέμου, χάνουμε ενέργεια. Όταν εμείς χάνουμε λοιπόν την ενέργεια, έχουμε λοιπόν χαμηλή ενέργεια που σημαίνει δεν μπορώ να κάνω τα πράγματα που μπορώ να κάνω όταν έχω ψηλή ενέργεια. Όταν έχετε χαμηλή ενέργεια, μην περιμένετε να κατανοήσετε αλήθειες που απαιτεί μεγάλη ενέργεια. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσετε να χάνετε ενέργεια, γιατί αν θέλετε να μάθετε να συγχωράτε, να αγαπάτε, να φτάσετε σε αρετές, οι αρετές χρειάζονται παραπάνω ενέργεια ο άνθρωπος. Γι' αυτό σας είπα πάντοτε τι κάνουμε όταν μιλάμε ότι αφυπνίζουμε κουνταλίνη, ότι συγκρατούμε την ενέργεια αντί να τη χάνουμε και να τη σπαταλάμε και την κατευθύνουμε προς τα έσω ή άνω. Οπότε τι γίνεται, αντί να σπαταλάμε την ενέργεια για να μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας, και αυτό χρειάζεται λοιπόν να είμαστε ταπεινοί και να πούμε λαδό, γιατί δουλεύουμε το 3%, γιατί δουλεύουμε το 5%, γιατί δουλεύω σαν παραπληγικός. Γιατί είμαστε ανθρωπότητα όλοι και δουλεύουμε σαν παραπληγικοί και δεν λειτουργούμε με το μέγιστο εαυτό μας. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι λόγω της αντίστασης που έχουμε από την ροή. Όσο πιο αντιστατική, δηλαδή έχουμε μπει στο νου μας και αντιστεκόμαστε στη ροή, τόσο λοιπόν χάνουμε ενέργεια λόγω τριβής, λόγω εντροπίας. Όταν εμείς θέλουμε, φίλοι μου, να είμαστε ευτυχισμένοι, όταν εμείς θέλουμε να συγχωρούμε, όταν εμείς θέλουμε να αποκτήσουμε τις ψυχικές ιδιότητες, τις ανθρώπινες, πραγματικές και όχι τις ζωικές, χρειάζεται παραπάνω ενέργεια μέσα μας, παραπάνω φως. Όταν εμείς όμως δεν ξέρουμε πώς να δημιουργούμε το φως ή να το συγκρατούμε το φως, φυσικά το σπαταλάμε. Και οτιδήποτε έρχεται και κουράζεται, επέφτει σε ύπνο μετά για να ξεκουραστεί. Είτε λέγεται ο νους μας, είτε λέγεται το σώμα μας. Γι' αυτό ο νους και οι νόες των ανθρώπων είναι σε λύθη. Γιατί είναι κουρασμένοι από την αντίσταση που κάνουν συνεχώς στη ροή. Εντάξει. Προχωράμε λίγο παραπάνω, παρακάτω μάλλον. Λέει η Αλεξάνδρα, το μυαλό μας δίνει πολλές ερμηνείες πώς μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το μάθημα και ο ρόλος που παίζουμε. Να μην πέσουμε σε μια πλανεμένη ερμηνεία. Θέλω να καταλάβετε όταν λέμε πλάνη,
τη λέμε πάντα από εκείνο το σημείο που είναι, θα λέγαμε, πιο μεγάλο σε συνειδητότητα και αντίληψη. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας, ποιο ρόλο παίζουμε, πρέπει πρώτα να έχουμε μάθει να καθορίσουμε τους ρόλους για να μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε το ρόλο. Πρέπει να έχετε φτιάξει μέσα σας λοιπόν ένα σχέδιο. Πρέπει να έχετε φτιάξει μέσα σας ένα χάρτη συναισθημάτων, ένα χάρτη ενεργειών, ένα χάρτη ρόλων, για να μπορείτε να γνωρίσετε μετά κάθε φορά με την παρατήρηση ποιον ρόλο παίζετε. Πρώτα λοιπόν πρέπει να δημιουργήσετε τους ρόλους τους υψηλούς, για να μπορέσετε να καταλάβετε ποιοι ρόλοι είναι αυτοί οι υψηλοί που εσείς θέλετε να είστε. Μετά επίσης πρέπει να καθορίσετε τους ρόλους τους χαμηλούς, για να μπορέσετε να καταλάβετε πότε μιλάει μέσα σε αυτός ο ρόλος. Και μετά θα συγκρίνετε κάθε φορά και θα έχετε την ενθύμηση, γιατί από τη στιγμή που αναγνωρίζετε κάτι είστε ήδη έξω. Έτσι, είστε ήδη έξω. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να αναγνωρίσετε τον ρόλο εκείνον, αφού τον έχετε δημιουργήσει, να τον ανακαλέσετε για να τον παίξετε. Έτσι, είναι σημαντικό να κάνετε αυτά τα βήματα που σας είπα. Εάν δεν κάνετε αυτά τα βήματα που σας είπα και δεν διαχωρίσετε τον εαυτό σας σε συγκεκριμένα τμήματα, αναλόγως τη συχνότητα, από το αποτέλεσμα, από τη συμπεριφορά σας, πώς λοιπόν μετά θα το αναγνωρίσετε για να το προλάβετε πριν εκδηλωθεί, όταν ξεκινάει να γεννιέται η μορφή από την πεποίθηση, από την συγκίνηση και μετά από την πράξη και στο τέλος να φέρετε το αποτέλεσμα. Άρα πρέπει να ξεκινήσετε από το αποτέλεσμα, να πηγαίνετε στην πράξη, να πηγαίνετε στη συγκίνηση, να δείτε την πεποίθηση, να καταλάβετε ποιο εγώ μιλάει. Εμείς στον εσωτερισμό, όταν λέμε αυτογνωσία, δεν σταματάμε μόνο στα τελευταία αυτά πράγματα που σας είπα. Πάμε εκβαθέως, βαθιά, έξω από το εγώ, για να μπορούμε να κατανοήσουμε ποιο εγώ μιλάει. Είναι ένα συνεχόμενος κάψιμο εαυτών. Δεν κάνουμε σαν τους εξωτερικούς ψυχολόγους απλά πράγματα μέχρι τις πεποιθήσεις. Πάμε πιο πίσω. Βλέπουμε πραγματικά ποια ενέργεια, ποιο εγώ έχει ταυτιστεί με αυτούς τους ρόλους και έχει τις ανάλογες πεποιθήσεις. Ποια πεποίθηση έχει συγκεκριμένες συγκινήσεις. Ποιες συγκινήσεις δημιουργούν ορισμένες πράξεις. Ποιες πράξεις φέρνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Καταλάβατε, φίλοι μου. Όλα αυτά είναι μια διαδικασία της ενέργειας, καθοδική από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Και γιατί λέγεται αφηρημένο και συγκεκριμένο? Γιατί η συνείδησή μας είναι εστιασμένη εδώ, οπότε το συγκεκριμενοποιεί. Ενώ πάνω που δεν ξέρουμε τι γίνεται, το έχουμε για αφηρημένο. Έτσι έχει φτιαχτεί ο κόσμος. Έτσι. Και εδώ πέρα είμαστε. Δεν βλέπω άλλη. Έχουμε άλλη ερώτηση. Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν σας πρόλαβα από την αρχή. Λέει η Έφη. Μπορείτε να πείτε κάτι για το κάρμα γενικά, εάν είναι στο θέμα σας. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να είναι Έφη στο θέμα μου. Γι' αυτό κάνουμε τις ερωτήσεις, για να μπορούμε λοιπόν να μπαίνουμε στο δικό σας θέμα. Το κάρμα, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέπεια, θα λέγαμε. Το κάρμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέπεια των επιλογών μας. Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος δεν είναι συνειδητός στην επιλογή του. Γι' αυτό και δημιουργείται ένα κάρμα που δεν το περιμένει. Και όλοι ξαφνιάζονται, γιατί άλλα λέει ο νους τους και άλλα στην πραγματικότητα έχει η δόνησή τους και άλλα στην πραγματικότητα νομίζουν ότι καθώς τα επιλέξουν θα φέρουν σε αποτέλεσμα. Όσο περισσότερο μαθαίνουμε τις ενέργειες, είναι σαν να μαθαίνουμε το δρόμο. Όσο ξέρουμε λοιπόν που πηγαίνει κάθε δρόμος, τόσο θα έχουμε συγκεκριμένες επιλογές. Οι συγκεκριμένες επιλογές, όταν έχονται απογνώσει, ξέρουν και το αποτέλεσμα. Αυτό στην πραγματικότητα λοιπόν που κάνουμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά να δημιουργούμε καινούργιες επιλογές, πιο αντιπροσωπευτικές με την δόνηση που είμαστε. Όσο υψηλότερη δόνηση και αν έχουμε, τόσο λοιπόν τα μαθήματά μας θα έρχονται με σκοπό ανάγνωση, θα λέγαμε, και με λιγότερο πόνο. Όσο πιο χαμηλή είναι η δόνησή μας, τότε το κάρμα θα δείχνει πόσο χαμένοι είμαστε μες στην άγνοιά μας και φυσικά ο πόνος θα δείχνει πόσο έχουμε φύγει από τη στράτα μας. Η έννοια του πόνου για τον άνθρωπο ακόμα είναι χρήσιμη, γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει, θα λέγαμε, να ζήσει χωρίς τον πόνο. Ο πόνος για τον άνθρωπο ακόμα είναι μια κατευθυντήρια δύναμη, που ακόμα επειδή είναι σε λύθη και δεν ξέρει και χάνεται, του δημιουργεί ανάλογα ερεθίσματα για να μπορεί να έρχεται πάλι σε εγρήγορση, για να μπορεί να συλλάβει ορισμένα πράγματα. Ο πόνος ποτέ δεν μας αναβαθμίζει. Μας αναβαθμίζει η συνέπεια του πόνου μέσα μας. Θέλω να καταλάβετε αυτό το πράγμα που σας λέω. Το κάρμα ποτέ δεν σας αναβαθμίζει.
σας αναβαθμίζει στην εργασία που κάνετε από την ενεργοποίηση που τρώτε από το κάρμα. Θέλω να καταλάβετε, μην είστε φιλόπονοι, γιατί ο πόνος ο ίδιος, αν τον κάνετε φίλο με την έννοια τη μαγνητική και νομίζετε μόνο απλά πονάτε θα γίνετε καλά, θα γίνετε το πιο θυματοποιημένο όν που υπάρχει στον πλανήτη, περισσότερο και τα ζώα. Η έννοια λοιπόν του πόνου, η έννοια του κάρματος έρχεται σαν συνέπεια, θα λέγαμε, των επιλογών μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλη τη διαδικασία από την αιτία στο αποτέλεσμα, ώστε όταν δεν χρειαζόμαστε αυτόν τον κύκλο ενέργειας, να μην τον ξανά επιλέξουμε. Βλέπετε, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, ούτε μόνο η αιτία. Χρειάζεται να μάθουμε αιτία, διαδικασία, αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν θα ζούσαμε και στο χωροχρόνο, αν δεν χρειάζονταν να μάθουμε τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι εδώ ήρθαμε να μάθουμε τον δρόμο, ούτε την αρχή, την αφετηρία, ούτε εκεί που σταματάμε, το θάνατο. Η ζωή είναι το ενδιάμεσο και εμείς αυτό ζούμε. Τη διαδικασία ζούμε. Έτσι, θέλω να το καταλάβετε. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι εμείς εδώ ήρθαμε για να δούμε τη διαδικασία. Άλλωστε, στα ανώτερα επίπεδα, αρχή και τέλος είναι ένα. Το σημείο. Έτσι, το σημείο εξαπλώνεται, γίνεται γραμμή, σας είπα, γίνεται σπήρα, γίνεται κύκλος και μετά ξαναγίνεται σημείο. Λοιπόν, θα πούμε άλλη μία για να τελειώσουμε. Λέει ο Αναστάσιος, στα μάτια ως παιδιά των γονιών μας εκπληρώνουμε δικά τους όνειρα επιθυμίες, ακόμα και να αυτή μου δηλώσει παρέτηση από αυτά. Θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι κάθε φορά που εμείς με κάποιο άνθρωπο έχουμε σχέση, κάθε φορά που ένας άνθρωπος ακόμα και να πεθαίνει, τι σας είπα, διασπάται η ενέργειά του. Διασπάται το σώμα του σε αποσύνδεση, διασπάται μετά πιο πολύ το συγκινησιακό σώμα, διασπάται μετά το αστρικό σε όλα τα επίπεδα που έχει, το διανοητικό και υπάρχει κάποιο είδους διάσπαση. Συγκεκριμένες διασπάσεις γίνονται ακόμα όταν ο άνθρωπος ακόμα μπορεί να μην έχει πεθάνει, θα λέγαμε ακόμα, αλλά να πηγαίνει και προς αυτή θα λέγαμε, την κατεύθυνση. Κάθε φορά που εμείς είμαστε ενωμένοι με κάτι, κάθε φορά που αυτό εξαπολύει μια ενέργεια, εμείς τη λαμβάνουμε. Άρα, συγκεκριμένες μορφές ενέργειας, τι γίνεται, αρχίζουν και μας επηρεάζουν υποσυνείδητα και είναι σαν να περνάνε μέσα μας, όσο δεκτικοί και αν είμαστε εμείς. Όσο λοιπόν εμείς δενόμαστε με ένα άτομο, συγκεκριμένες ενέργειες, όνειρα, φόβοι, το ένα το άλλο, έρχονται να παιχτούν μέσα μας και αυτό δίνει την διαδικασία να μπορέσουμε να δώσουμε στον άλλον, σε εισαγωγικά, το βάρος, την ευθύνη, ίσως να το θεραπεύσει εκείνος, με την πάροδο του χρόνου. Φανταστείτε να μην γινόταν λοιπόν αυτό. Πολλές φορές λοιπόν. Τις περισσότερες λοιπόν φορές παίζουμε στην αρχή τη ζωή της μαμάς μας, τη ζωή του μπαμπά μας. Γιατί πρέπει να μας μεταδώσουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία εμείς σε πιο καλύτερη εξελικτή κατάσταση, ίσως παραπάνω θα λέγαμε όθηση από τη φύση, ίσως με παραπάνω βοήθεια, ίσως με παραπάνω εγγενετική ευκαιρία να μπορέσουμε τι να κάνουμε, να θεραπεύσουμε σε εισαγωγικά τους προγόνους μας. Έτσι, δηλαδή τι, μια κατεύθυνση κάποια ενέργεια. Γι' αυτό σας είπα ότι και στις γραφές λέγανε πάντοτε που χρωτήσανε τον Χριστό ότι πόσο κρατάει αυτό και λέει κρατάει 7 γενναίες. Γιατί στην τότε εποχή και πιο συγκεκριμένα 7 γενναίες κρατούσε ένα συγκεκριμένο αμάρτημα, παύλα, εξόκληση, εκφυλισμός και συνεχόμενα επιταχυνότανε. Και αν αυτές τις επιταχύσεις ο άνθρωπος δεν έχει τη συγκεκριμένη νοημοσύνη να τις καταλάβει, να τις αναλύσει και να τις διαλύσει ή να τις θεραπεύσει, από γενιά σε γενιά λοιπόν προχωρούσε και έφτανε στην κατάσταση εκφυλισμού, οπότε το πρώτο πράγμα που ήταν σαν σκέψη με το τελευταίο πράγμα την 7η γενιά την οποία εκδηλώθηκε είναι αυτό που βλέπετε σήμερα σε εισαγωγικά σε πολλά πράγματα από ασθένειες σωματικές, ψυχικές, έτσι, και τα δύο μαζί, εντάξει, και νοητικές. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Όταν όμως τώρα ο άνθρωπος αρχίζει και ανεβάζει συνείδηση και αρχίζει και καταλαβαίνει την ενέργεια και καταλαβαίνει το πώς από τη μία στην άλλη γενιά περνάνε ενέργειες, πώς εμείς τελικά δεν είμαστε μόνο το σώμα αλλά συλλαμβάνουμε ενέργειες και αρχίζει και δουλεύει έτσι η φύση και εμείς βοηθάμε τη φύση, βοηθάμε την εξέλιξη συσσαγωγικά, την εξέλιξη δηλαδή την εξάπλωση της ενέργειας για να δούμε τη συνέπειά της, από πού ξεκινάει και πού καταλήγει. Και τώρα γυρίζουμε πάλι στο αυτό πράγμα που είχε ρωτήσει η προηγούμενη γυναίκα για την εξέλιξη. Είδατε στην πραγματικότητα η εξέλιξη δεν είναι τίποτα άλλο σε ένα κουβάρι που ανοίγει και μετά ξανά τυλίγεται πίσω. Σε όλα τα πράγματα. Σε όλα τα πράγματα. Εμείς όμως επειδή δεν μπορούμε να το δούμε έτσι την όλη τη μορφή, νομίζουμε ότι προχωράμε είτε όταν ξετυλίγεται το κουβάρι,
Και προχωράμε συνειδησιακά, ήταν το κουβάρι λοιπόν μαζεύεται, ο μύτος της Αριάδνης. Έτσι, ο μύτος της Αριάδνης συμβολίζει την εισέλιξη που κάνουμε, έτσι, η ψυχή μας, γιατί πάει ανάποδα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά από το ζωδιακό. Ενώ η εξέλιξη, έτσι, η σπυροειδής προς τα έξω κατάσταση, θα λέγαμε ότι πάει κανονικά όπως τρέχουμε το ζωδιακό, για να μπορούμε να περάσουμε, θα λέγαμε, έτσι, και να εκδηλώσουμε στο 3D τα πράγματα. Έτσι, μετά πρέπει να τα μαζέψουμε συνειδησιακά, να μαζέψουμε τις εξαπλώσεις του νου μας. Έτσι. Και στο τέλος, εν κατακλείδη, θα ήθελα να σας πω ότι τις περισσότερες φορές ο νους μας, αν μπορέσετε και το συλλάβετε σαν εικόνα, συμπεριφέρεται σαν, τα λέγαμε, το στεφάνι που έχει το άγαλμα της ελευθερίας. Αρχίζει και είναι συνέχεια σαν ακτίνες, να πετάει έτσι δεξιά και αριστερά ακτίνες, και τις περισσότερες φορές αυτές οι ακτίνες, θα λέγαμε, αρχίζουν και δένονται με ορισμένα σενάρια που ταλαιπωρούν τη σκέψη μας. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να μην μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατάσταση του εδώ και τώρα, γιατί συνήθως όλα τα πράγματα που σε απασχολούν είναι δεσίματα που ο νους σας έχει μαγκώσει και στραβάει στο παρελθόν ή στο μέλλον. Αυτό το πράγμα λοιπόν όταν εμείς μαθαίνουμε να χαλαρώνουμε, θα λέγαμε, το νου μας και να τον επαναφέρουμε στο εδώ και τώρα, όπως παραδείγματος χάρη τώρα μπορώ να σας έχω μαγνητήσει εγώ και να με ακούτε, τις περισσότερες φορές έρχεται ένα χασμουριτό. Μια κατάσταση που φεύγουν συγκεκριμένες ενέργειες που είναι δεμένες πάνω μας. Μπορεί να είναι μάτια, μπορεί να είναι άλλα δεσίματα, μπορεί να είναι δεσίματα του νου μας ή δεσίματα άλλων. Και να έχει μια κατάσταση να ερεμεί αυτός ο νους, έτσι, ο πολυταραγμένος, και να αρχίζει εκεί που ήταν σε ένα χταπόδι ακουμπισμένο παντού, να αρχίζει να μαζεύει. Και όταν μαζεύει και έρχεται στο κέντρο του, τότε είναι πολύ πιο δυνατός για να μπορεί και να συλλάβει και για να δημιουργήσει αυτό που ακριβώς θέλει. Κάντε αυτό πρακτική λοιπόν, εικονοπλασία, οραματισμό. Όταν χαλαρώνετε, στην αρχή να μαζεύετε από όλα τα πράγματα, θα λέγαμε, το νου σας, γιατί στην πραγματικότητα η αποτάψη από το 3D, ή όταν γίνεται με το θάνατο, ή όταν το κάνουμε διαλογισμό, ή όταν γίνεται συνειδητά, γίνεται ακριβώς έτσι. Μαζεύουμε τις χρονογραμμές μας όπως κάνει η ψυχή που μαζεύει την εμπειρία από όλες τις εξαπλώσεις σε όλες τις χρονογραμμές στις οποίες εκδηλώνει και προβάλλει ένα κομμάτι του εαυτού της. Λοιπόν, φίλοι μου, ευχαριστώ πολύ πάλι για την προσοχή σας, έτσι. Κάντε κοινοποίηση να μπορέσουμε συνειδητά όλοι να προσφέρουμε, όπως κάνουμε τόσο καιρό, από τότε που έχουμε αρχίσει να κάνουμε τα αθλητικά σεμινάρια. Λοιπόν, χαίρομαι για την συνεργασία που έχουμε, υποσυνείδητη και συνειδητή. Θα τα πούμε μάλλον σε 2 εβδομάδες. Σας χαιρετώ. Ειρήνη σε όλους.